Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα θα μάθουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι color blending, δηλαδή πώς να κάνουμε μια ομαλή και όμορφη μετάβαση από ένα χρώμα σε ένα άλλο και να φαίνεται όσο πιο συνεχές γίνεται, χρησιμοποιώντας όχι πάρα πολλά χρώματα. Για παράδειγμα, αν είχαμε 7 χρώματα που πηγαίνουν από μπλε σκούρο σε πολύ ανοιχτό μπλε, θα ήταν ιδιαίτερα εύκολο. Αλλά τώρα θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε χρησιμοποιώντας μόνο 3, τα 2 ακραία και ένα ενδιάμεσο. Λοιπόν, ας προσπαθήσω λοιπόν να αρχίσω από ένα παράδειγμα. Λοιπόν, πείτε λοιπόν ότι ήθελα να κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Να έχω μια μετάβαση από μπλε, ανοιχτό πολύ, γαλάζιο δηλαδή, σε σκούρο μπλε. Και πάω από 3 λωρίδες. Πάω 3 ωραίες λωρίδες. Λοιπόν, πείτε ότι έχω κάνει αυτό. Αυτό δεν με καλύπτει, δεν είναι αρκετά καλό για να κάνω μια μετάβαση από γαλάζιο σε σκούρο πλέον. Οπότε τι θα κάνω. Παίρνω λοιπόν το καπάκι της σκίασης, το άσπρο καπάκι, και θα προσπαθήσω να κάνω το εξής. Να αναμίξω τα χρώματα βάζοντας πολλά layer που το ένα καλύπτει το άλλο. Αυτό θέλει πολύ υπομονή και θέλει πολλά layer. Να το κάνω ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή, αρχίζω αρχικά να ενώνω λίγο το γαλάζιο με το μπλε. Αρχίζω να ενώνω το γαλάζιο με το μπλε. Μετά τι θα κάνω. Θα πάω πίσω στο μπλε και θα κάνω το ίδιο πράγμα. Θα προσπαθήσω να ενώσω το μπλε με το γαλάζιο. Τονίζοντας πάλι το layer με το μπλε. Και καλύπτοντας και λίγο το. Το σκούρο μπλε. Ναι, από πάνω. Λοιπόν, εδώ πρέπει να συζητήσουμε το εξής. Πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Την απόσταση που έχει το καρ από τον πίνακα. Έχει διαφορά να είμαι τόσο κοντά και να είμαι τόσο μακριά. Άρα, προσπαθώ λοιπόν κάθε φορά που βάζω ένα καινούριο layer να αλλάζω αυτή την αντίσταση. Την απόσταση. Δηλαδή, ας πούμε, για αρχή είμαι αρκετά κοντά. Μετά, για να το κάνω πιο αχνό, πάω πιο μακριά. Και όσο πιο μακριά πάω και το κάνω, τόσο πιο αχνό φαίνεται η κάλυψη. Πάω πίσω στο γαλάζιο και ξανά κάνω το ίδιο πράγμα. Θα το κάνω ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι να δω ότι είμαι ικανοποιημένος με τη μίξη που έχω κάνει. Είδατε, αρχικά άρχισε πολύ κοντά και μετά πήγαινε βαθμωτά όλο και πιο μακριά. Μέχρι να νιώσω ότι είμαι ικανοποιημένος. Ωραία. Για παράδειγμα, εδώ μπορεί να μου φαίνεται αρκετά καλό, αλλά αν δεν μου φαίνεται, θα ξαναγυρίσω. Θα ξαναγυρίσω λοιπόν στο μπλε, το ενδιάμεσο χρώμα, και θα το ξανακάνω. Περνώντας όσο πιο αχνά μπορώ, μέχρι να είμαι ικανοποιημένος. Πάω τώρα και στην άλλη μεριά. Και κάνω το ίδιο με το σκούρο μπλε τώρα. Αρχίζω από κοντά. Από όσο πιο κοντά μπορώ, όχι όσο πιο κοντά μπορώ, από αρκετά κοντά. Και όταν φτάσω λοιπόν στην νοητή γραμμή που έχω στο μυαλό μου που χωρίζει τα δύο χρώματα, πάω πιο μακριά. Βλέπετε, έτσι φαίνεται πολύ αχνά να πηγαίνει από μπλε, από σκούρο μπλε σε σκέτο μπλε. Μακριά η απόσταση, τόσο πιο αχνό το blending. Τι θα κάνω τώρα, όπως κάναμε και κάτω, θα πάω στο άλλο χρώμα. Θα ξανακάνω την ίδια διαδικασία. Μέχρι να είμαι ικανοποιημένο. Γενικά, όσο πιο πολλές φορές το κάνω, τόσο πιο ομοιόμορφο και πραγματικό θα φαίνεται το blending. Τι είπαμε, στην νοητή γραμμή είμαι αρκετά μακριά, ενώ όσο είμαι κάτω από τη γραμμή, μπορώ να είμαι πιο κοντά. Άρα προσπαθώ να αλλάξω την απόσταση για να επιτύχω το επιθυμητό blending. Λοιπόν, θα ξαναπεράσω με σκούρο μαύρο, με σκούρο μπλε. Είπαμε, παιδιά, το κάνω πολλές φορές μέχρι να είμαι ικανοποιημένος και εν γέννη όσο πιο πολλές φορές το κάνω, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, το βλέπω και από λίγο πιο μακριά, το βλέπω και από άλλες γωνίες. Εγώ τώρα παρατηρώ το εξής. Εδώ πέρα θα ήθελα λίγο περισσότερο μπλε. Μου φαίνεται το γαλάζιο ότι εδώ πέρα, ας πούμε, φαίνεται πιο πολύ, εδώ πέρα πιο λίγο κτλ. Τι κάνω, τα ίδια κόλπα. Ξανά πίσω στο μπλε
και προσπαθώ να κάνω καλή μίξη με το γαλάζιο. Προσέχοντας πάρα πολύ την απόσταση, παιδιά, το σημαντικό κλειδί για αυτό το πράγμα είναι η απόσταση. Να αλλάζω την απόσταση εκεί που θέλω να κάνω το πιο αχνό blending, είμαι από πολύ μακριά. Εκεί που θέλω να έχω πιο έντονο μπλε, ας πούμε, είμαι πιο κοντά. Εκεί που θέλω να έχω πιο έντονο γαλάζιο, είμαι πιο κοντά με το γαλάζιο. Τώρα, εγώ θέλω να έχω πιο έντονο γαλάζιο στον πάτο-πάτο. Παίρνω πάλι το γαλάζιο και πάω στο πάτο-πάτο και περνάω το γαλάζιο. Ωραία. Τώρα είμαι ικανοποιημένος, λίγο γαλάζιο θα βάλω από πάνω στην νοητή γραμμή. Είμαι ικανοποιημένος, το αφήνω έτσι. Και έκανα όσο πιο ομοιόμορφη μετάβαση μπορούσα από το γαλάζιο στο σκούρο μπλε. Λοιπόν, τώρα αυτό το έκανα με ευθείες εγώ. Ευθείες. Δεν είναι αναγκαίο να είναι ευθεία. Αυτός είναι ο πίνακας που έφτιαξα στο μάθημα. Αυτό που πήγα να πω, αλλά τελείωσε δυστυχώς η μπαταρία της κάμερας, ήταν ότι δεν χρειάζεται το blending να είναι σε ευθείες, αλλά μπορεί να γίνεται και κυκλικά ή με όποιο άλλο τρόπο θέλουμε, με καμπύλο τρόπο, όπως φαίνεται στις δύο εικόνες που σας δείχνω τώρα. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος θα μάθουμε πώς να φτιάχνουμε ένα χωνί από χαρτόνι για να το χρησιμοποιούμε σαν την προέκταση του διπλωμένου χαρτιού που χρησιμοποιήσαμε στο προηγούμενο μάθημα, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε πιο χοντρές γραμμές, πιο γρήγορα και να μπορεί να χωράει περισσότερη μπογιά. Φυσικά με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να κάνουμε λεπτομέρεια. Αυτό που έχουμε να κάνουμε λοιπόν είναι να πάρουμε ένα κομμάτι χαρτί τέτοιου μεγέθους και να το διπλώσουμε στη μέση πολύ καλά. Μετά, αυτό που κάνω είναι να γυρνώ τις δύο άκρες, τη μία μέσα στην άλλη, έτσι ώστε να σχηματίσω στην άκρη ένα χωνάκι. Προσπαθώ φυσικά να είναι λίγο μικρή έξοδος του χωνιού, αλλά δεν πειράζει. Από την μέσα μεριά είναι έτσι. Αυτό. Και μετά παίρνω μία ταινία. Παίρνω ένα κομμάτι ταινία. Και απλά κολλάω τη μία άκρη του χωνιού για να μην μου ανοίξει. Και έτσι έφτιαξα ένα χωνάκι. Στην άλλη άκρη, για να μην φεύγει η μπογιά από πίσω, απλά το τσακίζω προς τα μέσα, έτσι, και έχω φτιάξει ένα ωραίο χωνάκι. Πώς χρησιμοποιείται τώρα αυτό? Όπως είπα, είναι η προέκταση του διπλωμένου χαρτιού και αυτό που κάνουμε είναι να ψεκάζουμε πολύ μαύρη, πολύ μπογιά μέσα οτιδήποτε χρώματος να το κάνουμε λίγο στο πλάι γιατί μαζεύει πάρα πολύ μπογιά και αυτό το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε χοντρά κλαδιά, χοντρούς κορμούς, γρήγορα και γιατί αυτό χωράει περισσότερη, πολύ περισσότερη μπογιά από ότι το διπλωμένο χαρτί του προηγούμενου μαθήματος. Ξαναγεμίζω. Λοιπόν,
Το πρόβλημα όμως είναι ότι επειδή ακριβώς φτιάχνει χοντρές, χοντροκομμένες γραμμές, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για λεπτομέρειες ή να φτιάξουμε μικρά κλαδάκια από τα δέντρα μας. Οπότε ο λόγος που το χρησιμοποιούμε είναι για να φτιάξουμε τους κορμούς, τους κεντρικούς κορμούς γρήγορα, τους κεντρικούς κορμούς γρήγορα, και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε πάλι το διπλωμένο χαρτόνι για να κάνουμε τα μικρά κλαδιά κτλ. Γιατί ακριβώς αυτό, επειδή είναι χοντροκομμένο και βγάζει πολύ βογιά, στις άκρες δεν με βοηθάει και πολύ να φτιάχνω λεπτή γραμμή. Οπότε αυτό που κάνω είναι να το χρησιμοποιήσω για τους κεντρικούς κορμούς, τους μεγάλους κεντρικούς κορμούς. Και τώρα συνεχίζω με το διπλωμένο χαρτί.
Ωραία. Τελείωσα με το τετράκι. Τώρα μπορώ για να το κάνω να φαίνεται ωραίο. Να μην είναι έτσι ξεπάρφωτο. Να βγάλω ένα γρήγορο βράχο γύρω από το δέντρο. Πάρα πολύ εύκολα. Κόβοντας κάτι σαν βράχο το χαρτί. Και ψεκάζοντας με το πράσινο καπάκι, γιατί αλλιώς ξεφεύγει η φωγιά και εγώ ήμουν απρόσεκτος. Και για να δώσω κιόλας. Ωραία. Και ένα επιπλέον μάθημα που θα κάνουμε είναι ένα επιπλέον πράγμα που θα μάθουμε είναι να φτιάχνουμε δομές που φαίνονται σαν λουλούδια ή σαν φώτα ή σαν αστεράκια, σαν καρπί, σαν διάφορα. Πώς? Παίρνω λοιπόν ένα κομμάτι χαρτόνι και κάνω κάποιες τρύπες, μικρές, μεγάλες, σε διάφορα μεγέθη, με το σπατουλάκι μου ή με ένα χαρτοκόπτη. Και πάω λοιπόν με το πράσινο καπάκι πλησιάζω πάρα πολύ κοντά και ψεκάζω γύρω από τις τρύπες. Το σκουπίζω συχνά γιατί αλλιώς θα μου στάξει. Κάνω μερικά ακόμη και μετά θα έρθω και θα κάνω το ίδιο πράγμα με το ανοιχτό χρώμα. Να, εδώ μου έφτιαξε. Τι καλά. Εδώ λοιπόν μου έφτιαξε, αλλά θα προσπαθήσω να το καλύψω περνώντας το από πάνω με το ανοιχτό χρώμα. Παίρνω λοιπόν το ροζ.
Όσο το σκουπίζω, εδώ μαζεύει υπογεία ανάμεσα στις τρύπες. Οπότε καλό να ξανατρυπάω ουσιαστικά τις τρύπες με το σπατουλάκι. Πλησιάζω λοιπόν. Επειδή το ρόζ είναι πολύ ανοιχτό, παίρνω λίγο πιο σκούρο. Σκουπίζω. Ξανανοίγω τις τρύπες. Ωραία. Και έτσι λοιπόν τελειώνει το έκτο μάθημα.